Πριν τις γιορτές με τα Χριστούγεννα, μας ήρθε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο από τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Καραμαλή. 500.000 όπως ήταν το αίτημά μας για ενδοδημοτική οδοποία. Θέλω άλλη μια φορά να τον ευχαριστήσω. Είναι πάντα κοντά μας. Ό,τι ζητήσουμε στα αιτήματά μας ανταποκρίνεται αμέσως και έτσι προχωράμε καλύτερα για τους πολίτες μας. Αυτή η χρηματοδότηση θα πέσει κυρίως στη δυτική, ας πούμε, Βυζαντία, διότι τα προηγούμενα χρόνια, εξαιτίας των καταστροφών που είχαμε από τις πλημμύρες στην Ευκαλπία, τα περισσότερα έπεσαν στην Ανατολική Βυζαντία. Δεν σημαίνει όμως ότι αν υπάρχει ένα πρόβλημα και κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο χωριό, δεν θα το δούμε. Υπάρχουν κάποια χρήματα από τα προηγούμενα χρόνια για ασφαλτοστρώσεις και θέλω να πιστεύω ότι ως το τέλος του έτους θα έχουμε καλύψει από ασφαλτοστρώσεις όλα τα δημοτικά μας διαμερίσματα. Οι επόμενες προτεραιότητες στα θέματα υποδομών. Η επόμενη προτεραιότητα που ξεκινάει ως τέλος του έτους και είναι και απέτηση όλων των κατοίκων της Νεγρίτας είναι η νησίδα στην Αθανασίου Αργυρού, η οποία ξεκινάει ως το τέλος του μήνα. Θα υπάρξει μια διαφορετική διαμόρφωση και στην νησίδα και στο πεζοδρόμιο από την κάτω πλευρά. Και θέλω να πιστεύω ότι το κέντρο της Νεγρίτας θα αλλάξει όψη και θα γίνει πιο βιώσιμο. Τι χρονοδιάγραμμα έχει αυτό? Αυτά έχουν 6 μήνες, αλλά πιστεύω ότι ως το Πάσχα με τις κουβέντες που κάνουμε τον εργολάβο θα το έχει ολοκληρώσει.